Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, με μία είδηση που αναμένεται να προκαλέσει σοκ στην Καστοριά αλλά και ευρύτερα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε το δελτίο μας, καθώς συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας για μεταφορά παράνομων μεταναστών. Ο Αντώνης Παραράς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι αυτό που είπα, μία είδηση που σοκάρει. Λοιπόν, είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία δίνουμε. Δεν υπάρχει φυσικά κάτι επίσημο την ώρα αυτή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, έχουν προχωρήσει σε σύλληψη αργά το μεσημέρι αστυνομικοί από τον ομό Καστοριάς, διότι εντόπισαν ένα όχημα να κινείται προς το εσωτερικό της χώρας και στον καθιερωμένο, θα έλεγα, έλεγχο, εντόπισαν τον περιφερειακό σύμβουλο ως οδηγό βέβαια, αλλά παράλληλα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, και δύο αλλοδαπήλαθρο μετανάστες, ή ο ένας ή και οι δύο παράνομοι. Προχώρησαν αμέσως βέβαια, φυσικά κινητοποιήθηκε το όχημα. Αντώνη, λίγο, αν δεν άκουσα καλά, οι αλλοδαποί ήταν δύο άτομα. Είναι δύο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Ναι. Ο ένας ενδέχεται να μην είναι παράνομος. Το σίγουρο είναι ότι ήταν παράνομοι. Τώρα, αν είναι και οι δύο, ή αν είναι παραπάνω από δύο, άλλοι μιλούν για 7 άτομα, θα διευκρινιστεί φαντάζομαι τις επόμενες ώρες. Μετά από τον έλεγχο προχώρησαν στη σύλληψη και θα σας πω μερικά πρώτα στοιχεία. Μιλάμε καταρχήν για τη μεταφορά, έτσι τουλάχιστον όπως το περιγράφει ο νόμος, δεν είναι πλημέλημα όπως το παρελθόν, είναι κακουργηματική πράξη η μεταφορά προς το εσωτερικό της χώρας, έχει μετατραπεί εδώ και κάποιο διάστημα απλά και μόνο για να περιοριστούν τα φαινόμενα αυτά. Την ώρα εκείνη, από ό,τι μαθαίνω, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, που είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της ομάδας του Γιώργου Δακή, και θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ιδιότητα, πολιτικό-αυτοδιοικητικός, όπως λένε, γι' αυτό και όλες το αναφέρουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια διαφορετική πραγματικά σημασία και στο εσωτερικό της ομάδας φυσικά έχει προκληθεί άλλος. Προχώρησε σε εξηγήσεις, αλλά οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη. Έγινε κατάσχεση και του οχήματος. Κρατούνται στην Μεσοποταμία, όπως έχω πληροφορηθεί. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και από εδώ και στο εξής θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, η λεγόμενη αυτόφορη. Υπάρχει αυτόφορο. Γιατί μιλάμε, σύμφωνα με τον νόμο, Μαριγό, για κακουργηματική πράξη. Να ρωτήσω λίγο σε ποιο σημείο έγινε η σύλληψη. Δεν έχουν γίνει όλα αυτά γνωστά. Δεν έχουν γίνει. Και επέτρεψε μου να σου πω ότι επειδή προχωράει το ρεπορτάζ. Θα σε αποδεσμεύσουμε. Θα πάμε στο επόμενο θέμα. Θα επιστρέψουμε όμως για να συγκεντρώσεις βεβαίως και περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε και κάποια άλλα ζητήματα. Να ρωτήσω απλά και κάτι άλλο. Ο έλεγχος, το σημείο στο οποίο ουσιαστικά έγινε ο έλεγχος, ήταν τυχαίος ο έλεγχος, να το πω έτσι. Είναι αυτός ο έλεγχος ή οι έλεγχοι, αν θέλει, καθιερωμένοι, που πολύ καλά κάνουν και πραγματοποιούν οι αστυνομικοί. Και είναι και πάρα πολλές οι συλλήψεις για τέτοιου είδους αδικήματα. Ναι. Κοίταξε, η μεταφορά αλλοδαπών, που όταν είναι και παράνομη, είναι λαθομετανάστες δηλαδή, είναι ειδήσεις που έρχονται συχνά πυκνά. Αυτή εδώ αποκτά μια μεγαλύτερη σημασία, γιατί μιλάμε για έναν εκλεγμένο. Έναν άνθρωπο που διεκδικούσε ακόμα και θέση υποψηφίου βουλευτή. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι του ελέγχου είναι βασικό, γιατί οι έλεγχοι γίνονται, Μαριγό. Είδατε χθες που σας έλεγα για μια σύλληψη με μεγάλη ποσότητα. Mm-hmm. Σήμερα βγήκε δελτίο τύπου. Θα έχουμε και την Ελένη Ψωμαδάκη στη συνέχεια, θα μας πει. Ωραία, είδατε για πολλά κιλά. Άρα αυτοί οι έλεγχοι γίνονται, Μαριγό. Όταν εντοπίζουν ένα όχημα, ένα φορτηγό που κινεί ενδεχομένως την υποψία, οι έλεγχοι αυτοί, και ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Μεσοποταμία, όπως είναι η Νόη, όπως είναι η Διποταμία, Δεντροχώρη, όλα αυτά τα σημεία είναι σημεία που δίνουν σοβαρούς εξονυχιστικούς ελέγχους. Είναι πολύ έμπειρη η τοπική αστυνομία σε όλα αυτά, οι λεγόμενοι και συνοριοφύλακες και αστυνομία, που είναι ένα και το ίδιο πια αστυνομική, και η ομάδα της δίωξης είναι εμπειρότατη, και θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω αν υπήρχε πληροφορία για κάτι τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Αν είχαν πληροφορία ότι ο ΤΑΔΕ μεταφέρει. Ήταν τυχαίο ο έλεγχο, έτσι όπω ήθιστε να γίνεται και μα περιέγραψε και εσύ. Έτσι νομίζω. Αργά έτσι το μεσημέρι η σύλληψη, φαντάζομαι το συγκεκριμένο άτομο κρατείται ακόμη. Κρατείται, γιατί είναι αυτόφορη η διαδικασία μέχρι να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Θέλω να σου πω όμω ότι από την προανάκριση, γιατί σε πρώτη φάση, αυτό το οποίο μαθαίνουμε, και αν θέλει, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση και η δημοσιογραφική προσέγγιση, γι' αυτό μιλάμε πολύ προσοχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι η παράνομη μεταφορά. Τώρα η προανάκριση, Μαριγό, θα δώσει αυτό που λέμε τις κατηγορίες
τις οποίες θα δούμε σίγουρα και με ανακοίνωση που θα κάνει η αστυνομία. Μάλιστα. Αφού οδηγηθεί στην εισαγγελέα. Σε αποδεσμεύω προς το παρόν να συνεχίσεις το ρεπορτάζ αν έχουμε κάτι νεότερο. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Να επαναλάβουμε πάντως την είδηση ότι συνελήφθη Περιφερειακός Σύμβουλος της πλειοψηφίας της ομάδας του κυρίου Δακή σήμερα το μεσημέρι για μεταφορά παράνομων μεταναστών. Είναι μια είδηση σοκ. Ναι, λοιπόν, Αντώνη, οτιδήποτε νεότερο σε λίγα λεπτά που θα είσαι και πάλι κοντά μας. Ναι. Τώρα, αλλάζουμε για λίγο θέμα. Πάμε να καλησπέρισουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Πρόδρομο Ασλανίδη, καθώς όλοι το έχουμε αντιληφθεί. Έχουμε μια ραγδαία επιδείνωση του καιρού από σήμερα και ιδιαίτερα από σήμερα το μεσημέρι. Κύριε Ασλανίδη, καλησπέρα από την Καστοριά. Καλησπέρα κύριε Αναγουσοπούλου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Έχουμε και τα δελτία έκτακτων καιρικών φαινομένων. Υπήρξε η σχετική ανακοίνωση και από πλευράς της πολιτικής προστασίας Δυτικής Μακεδονίας. Θα πέσει η θερμοκρασία, χαμηλές θερμοκρασίες από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω από Τρίτη πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις και σε πολλές περιπτώσεις και χιονοπτώσεις που ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους στην περιφέρειά μας. Ναι, κοιτάξτε, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που μας έστειλε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ήδη ο καιρός παρουσιάζει επιδείνωση από τις απογευματινές ώρες. Βέβαια, για την ώρα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού είναι οι βροχές που είναι ισχυρές κατά τόπους και μάλιστα κατά τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνουν πιο ισχυρές. Βροχές και καταιγίδες επομένως μέχρι τις 11-12 το βράδυ, αλλά και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά τμήματα της περιφέρειας. Σε περιοχές δηλαδή με υψόμετρο πάνω από τα 800-900 μέτρα. Επειδή... αυτό για σήμερα Παρασκευή, έτσι, 24 ναι. Ιανουαρίου. Για να δούμε Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε καλά επίπεδα για απόψε, καθότι οι νότιοι άνεμοι που πνέουν και ενισχύονται θα κρατήσουν θερμοκρασίες πάνω από τους 3 βαθμούς Κελσίου. Για τη σημερινή ημέρα έτσι και για αύριο το πρωί. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επόμενες μέρες, η πρόγνωση της ΕΜΗ μας λέει ότι θα έχουμε, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρει, θα γίνουν, οι νότιοι άνεμοι δεν θα γίνουν βόρει, με αποτέλεσμα να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας κυρίως το πρωί της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας. Οπότε, το πρωί της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί παγετό στο οδόστρωμα. Βέβαια, λίγα ασθενή φαινόμενα θα σημειώνονται το πρωί της Κυριακής, από το πρωί της Κυριακής μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, όμως θα συνοδεύονται με πτώση της θερμοκρασίας η οποία θα είναι αισθητή. Αυτό θα έχει, όπως είπαμε, αποτέλεσμα να δημιουργηθεί παγετό στο οδόστρωμα. Χρειάζεται προσοχή επομένως στους οδηγούς που κινούνται. Βεβαίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στους οδηγούς που κινούνται στο οδικό και στο ορεινό οδικό δίκτυο της περιφέρειας τις πρωινές ώρες. Να έχουν μαζί τους στο πορτμπαγκάζ αλυσίδες και να οδηγούν προσεκτικά. Έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας, οι τεχνικές υπηρεσίες που είναι και αρμόδιες για τον αποχιονισμό και για τη ρήψη αλατιού στο οδικό δίκτυο. Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του τριήμερου, των καιρικών φαινομένων δηλαδή, που παρουσιάζει ο καιρός. Επειδή υπάρχουν αρκετά έτσι δελτία και το βλέπουμε παντού, ραγδαία επιδείνωση, δεν θέλουμε να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πανικός. Φαντάζομαι τα φαινόμενα είναι τα κλασικά φαινόμενα που έχουμε κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Ίσως το γεγονός ότι μέχρι και χθες ουσιαστικά είχαμε πολύ καλές για την εποχή θερμοκρασίες, αυτό να δημιουργεί αυτή τη μεγάλη αλλαγή του σκηνικού. Προσοχή, όπως είπατε, χρειάζεται σε καμία περίπτωση κάποιος ιδιαίτερος πανικός. Να πούμε ότι έχει υπάρξει και μια σχετική ανακοίνωση και από πλευράς της εταιρείας της Εγνατίας ΑΕ για όσους θα κινηθούν στη συγκεκριμένη οδό το Σαββατοκύριακο. Πολύ μεγάλη προσοχή. Θυμόμαστε όλοι, κύριε Σλανίδη, το τι είχε γίνει πριν από 2 περίπου χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να επαναληφθούν τα φαινόμενα αυτά. Δεν ξέρω, βέβαια, οι χιονοπτώσεις δεν αναμένεται να είναι πάρα πολύ έντονες στις παιδινές περιοχές. Κυρίως θα πλέξουν ορεινές και ίσως ημιορεινές περιοχές σε υψηλά υψόμετρα. Ναι, ακριβώς. Οι χιονοπτώσεις, όπως είπαμε, αφορούν τις ορεινές κυρίως περιοχές. Έτσι, απόψε θα είναι βροχές και καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά κυρίως. Όμως, επαναλαμβάνω, οι θερμοκρασίες που θα παραμείνουν χαμηλά την Κυριακή και την Δευτέρα χρειάζονται προσοχή σε όλο το οδικό δίκτυο. Από Τρίτη είναι νωρίς ακόμη να ξέρουμε πόσο ενδεχομένως
θα είναι ο καιρός. Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, βρισκόμαστε ακόμη στη χειμερινή περίοδο. Ο Ιανουάριος είναι η καρδιά του χειμώνα. Το είχαμε ξεχάσει, ξέρετε, λίγο ως τώρα. Επειδή το προηγούμενο διάστημα είχαμε ήπια φαινόμενα, φαίνεται πως η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου θα είναι με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, θα είναι χειμώνα στην κυριολεξία. Βέβαια, δεν περιμένουμε, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, ιδιαίτερα έντονες χιονοπτώσεις σε όλη την επικράτεια της περιφέρειας. Οι όποιες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν αφορούν κυρίως τα ορεινά της περιφέρειας, με πτώση της θερμοκρασίας, όπως είπαμε, από το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα που θα γίνει αισθητή, και την επόμενη εβδομάδα προβλέπονται να υπάρχει αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, βέβαια να παραμείνει, όμως χωρίς να περιμένουμε για την ώρα έντονα φαινόμενα. Μάλιστα. Ωραία. Σε ετοιμότητα πάντως μας είπατε οι υπηρεσίες σε όλο το εύρος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και εδώ στο νομό της Καστοριάς και από εκεί και πέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε πώς θα είναι ο χειμώνας. Δεν ξέρω αν εμείς εδώ στην Καστοριά θα είμαστε και από τους τυχερούς, να πω, που θα δούμε και λίγο χιόνι, καθώς δεν το είδαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σίγουρα το χιόνι είναι χρήσιμο το χειμώνα, το χρειαζόμαστε άλλωστε για τα νερά, για τα αποθέματα του πόσιμου νερού. Και είναι βασικό αυτό που λέτε, διότι είναι βασικό αυτό που λέτε, κύριε Σλανίδη, διότι επειδή ακριβώς δεν είχαμε ούτε ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ούτε χιονοπτώσεις, εάν το σκηνικό αυτό του καιρού συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα πολύ μεγάλες δυσκολίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι, σίγουρα. Επομένως, το χιόνι μας βοηθάει, κάνει καλό. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή δημιουργεί και προβλήματα, και γι' αυτό το λόγο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι, και να εφαρμόζουν πάντοτε τα μέτρα αυτοπροστασίας και να προσέχουν στο οδικό δίκτυο, στις μετακινήσεις, να έχουν αλυσίδες στο πορμπαγκάζ όταν κινούνται στο ορεινό οδικό δίκτυο κυρίως, για να είναι ασφαλές το ταξίδι και να κυκλοφορούν άνετα στο οδικό δίκτυο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να ευχηθούμε. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή αντοχή. Λοιπόν, ήταν ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος πρόδρομος Ασλανίδης, σχετικά με την επιδείνωση του καιρού που έγινε στη Δύση βεβαίως από σήμερα. Ακούσατε λίγο πολύ το τι θα επικρατήσει σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε τώρα και πάλι στο αστυνομικό ρεπορτάζ, όχι με τον Αντώνη Παραρά, αλλά με την συνάδελφο Ελένη Ψωμαδάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για τη σύλληψη, όπως ήδη έχουμε πει από χθες, δύο ατόμων για μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Ελένη, καλό βράδυ και σε σένα. Καλησπέρα Μαριγώ, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και από αυτήν τη σύλληψη. Η σύλληψη των δύο αυτών ατόμων έγινε στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρησιακών δράσεων για την αποτροπή εισόδου ναρκωτικών στη χώρα μας. Χθες λοιπόν, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κρυσταλλοπηγησιάτιστας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς συνέλαβαν έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 56χρονο Αλβανό με την κατηγορία της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 56χρονος, στο οποίο βρέθηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν συνολικά 24 συσκευασίες κάναβες. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο δεύτερος, ο 26χρονος, οδηγώντας άλλο αυτοκίνητο, λειτουργούσε ως προπομπός και ελέγχοντας το δρομολόγιο και διευκολύνοντας έτσι την μεταφορά των ναρκωτικών. Συνολικά βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν περίπου 50 κιλά κάναβης, τα δύο αυτοκίνητα, 7 κινητά τηλέφωνα, 6 κάρτες SIM, το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ και ένα σύστημα GPS. Μάλιστα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Καστοριάς. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τώρα πάμε και πάλι στον Αντώνη, τον έχουμε στο τηλέφωνο. Αντώνη, δεν ξέρω τι πρόλαβες περαιτέρω να συλλέξεις. Συλλέγω κάποια στοιχεία. Αν έχουμε κάτι νότερο θα το πούμε ίσως πιο μετά, για την σύλληψη του Περιφερειακού Συμβούλου για τη μεταφορά των αλλοδαπών. Την ώρα θέλετε λαμβάνεστε και μετά από τη δημοσιοποίηση έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από το ιστορικό της ομάδας και τα τηλεφωνήματα είναι πάρα πολλά, αυτά που δεχόμαστε και στο δίκτυο και στον ΑΦΕΜ. Θα δώσουμε το οτιδήποτε ίσως στην ροή του δελτίου. Η είδηση είναι επιβεβαιωμένη
Είναι αυτόφορη η διαδικασία, όπως σας είπα, κακουργηματική είναι η πράξη, αλλά η προανάκριση θα δώσει τις τελικές κατηγορίες ώστε να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί φτάνουν και άλλα στοιχεία για το ότι υπήρχαν, ήταν σε εξέλιξη κάποιες εργασίες, τελειώσαν και έφυγαν με το όχημα το οποίο έχει κατασχεθεί. Άλλοι αναφέρουν για μεταφορά τριφυλιού, ότι μαζέψαν τριφύλι και το μετακινούσαν κτλ. Είναι διάφορες πληροφορίες που φτάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι θα έχουμε και σχετική ανακοίνωση από πλευράς αστυνομίας, αλλά αυτό σίγουρα θα γίνει αύριο ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν θα καθυστερήσει παραπάνω, καθώς ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις να βγαίνουν τα σχετικά δελτία τύπου. Πάντως, άνθρωποι από τον χώρο του νομού μας, στελέχοι, παράγοντες, ότι ήδη σκέφτονται να μεταβούν στον χώρο φύλαξης της Μεσοποταμίας για να έχουν μία πρώτη επαφή με τον συγκεκριμένο. Μπορούν να το πράξουν αυτό, εφόσον κρατείται με τη διαδικασία αυτοφόρου? Νομίζω πως δεν μπορούν. Εντάξει, τώρα ο δικηγόρος και όλοι αυτοί, αυτοί μόνο μπορούν να έχουν πρόσβαση. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι μία πολύ ιδιαίτερη είδηση για τη σύλληψη του Περιφερειακού Συμβούλου. Ωραία, για να προχωρήσουμε. Οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε. Διαφορετικά, αν τυχόν τελειώσει το δελτίο και δεν έχουμε κάποια παραπάνω πληροφορία μέσα και από τον alfa.fm.gr, πάμε σε κάτι διαφορετικό, Αντώνη, το οποίο επίσης θα πω έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, εκνευρισμό. Εγώ θα συμπληρώσω, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, φαντάζομαι και όλων όσων το ακούνε, σχετικά με την πρόταση που κάνει ένας επιστήμονας, να το πω, του Κέντρου Προγραμμάτων και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ, που από ό,τι λέγεται είναι και ένας από τους συμβούλους του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών, μια πρόταση σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας, ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο κύριος Γιάννης Χολέζας είναι αυτός που κάνει τη συγκεκριμένη έρευνα και τη συγκεκριμένη πρόταση και θα πρέπει να πω ότι είναι και νεαρό άτομο έτσι, σε ηλικία. Προτείνει λοιπόν τα άτομα από 15 έως 24 ετών να δουλεύουν χωρίς χρήματα για έναν χρόνο, προκειμένου να δώσουν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την μετέπειτα πρόσληψή τους. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο κέντρο προγραμματισμού και οικονομικών ερευνών. Θα πω εγώ ότι δεν το γνώριζα, πρώτη φορά το ακούω. Ναι, ναι, πρόσεξε όμως τι γίνεται. Αυτό θα πρέπει να το πούμε, το είπες νωρίτερα, αλλά να το εξειδικεύσουμε πριν περάσουμε στο περιεχόμενο και στην κεντρική ιδέα. Είναι σύμβουλοι του Υπουργού Οικονομικών, δηλαδή του εκάστοτε Υπουργού. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά. Και νομίζω ότι πάρα πολλές φορές πράγματα που υλοποιούνται στη χώρα αυτή, και αυτό μας έχει δείξει ειδικά η εμπειρία των τελευταίων 3-4 ετών, έτσι ξεκινούν. Από ένα δημοσίευμα, από μια μικρή έρευνα, από μια μικρή μελέτη. Για το συγκεκριμένο τώρα είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί η ανεργία και το πολύ απλό που προτείνουν, έτσι το παρουσιάζουν, ως πολύ απλό, να εργάζονται οι νέοι για έναν χρόνο δωρεάν. Αντώνη, είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει συμβουλευτικό ρόλο απέναντι στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι κάτι τυχαίο, προφανώς. Δηλαδή, προφανώς, όλες τις έρευνες τις οποίες βγάζει το συγκεκριμένο κέντρο, το Υπουργείο Οικονομικών τις λαμβάνει υπόψη του. Και θα πρέπει να πω, επειδή είδα προηγουμένως το συγκεκριμένο κύριο, τον επαναλαμβάνω, ο κύριος Γιάννης Χολέζας, νεαρό άτομο, στο δελτίο του Sky, σε κάποιο ρεπορτάζ, ανέφερε το εξής απίστευτο, ότι έχουμε δύο τεινά τη σήμερα ημέρα στην Ελλάδα, τη μαύρη εργασία ή την ανεργία, δηλαδή καθόλου εργασία, γιατί να μην βάλουμε, λέει, και ένα τρίτο άξονα, που είναι αυτός ακριβώς που προτείνει, δηλαδή εργασία χωρίς αποδοχές για έναν ολόκληρο χρόνο. Κοίταξε, μιλάμε για μια απορρίθμιση τρομακτική της αγοράς, κακά τα ψέματα. Αυτές οι προτάσεις και αυτό το οποίο λένε, νομίζω ότι έρχονται και σε απόλυτη ευθυγράμμιση μαριγό με αυτές τις ρηξικέλευτες, αν θέλεις, ιδέες κάποιων διεθνών οικονομικών οργανισμών που υιοθετούν διάφορα τέτοια πράγματα, που νομίζω ότι οδηγούν σε μια διάλυση εργασιακών σχέσεων. Αυτό που βιώνουμε σήμερα εδώ στην περιοχή μας. Γιατί προφανώς ορισμένοι. Είναι ένα τελικό χτύπημα. Ορισμένοι λοιπόν προφανώς δεν αντιλαμβάνονται, Αντώνη, το ότι η εργασία δεν είναι ένα χόμπι, δεν έχει κάποιος με τι να γεμίσει όλη την ημέρα και λέει δεν πάω να δουλέψω έτσι, να προσφέρω αφιλοκερδώς στις υπηρεσίες μου. Δεν είμαστε εθελοντές. Κανένας. Όχι, μπερδεύονται. Δεν είμαστε νομίζω εθελοντές. Κάνουμε. Δουλεύουμε για να ζήσουμε. Εντάξει, είναι αυτή πολύ νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε πρακτική. Μήπως μπερδεύουν την πρακτική ενδεχομένως. Λοιπόν,
η πρόταση σε περίπτωση που. Και μιλάμε και για τα 15χρονα, έτσι, τα οποία προφανώς 15χρονα αναγκάζονται να πάνε να δουλέψουν ακριβώς γιατί θα πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές τους, παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις ηλικίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για εργασία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε. Νομιμοποιούμε χωρίς αμοιβή την εργασία χωρίς αμοιβή. Τα δημοσιεύματα μιλούν για νέους σκλάβους των εργοδοτών για έναν χρόνο. Έναντι κάποιου χαρτζηλικιού και χωρίς καμία διασφάλιση για την όποια μελλοντική αποκατάσταση. Ο συγκεκριμένος κύριος ρίχνει βολές και προς τον ΟΑΕΔ που μιλάει για μια ριζική αναδιάρθρωση, καθώς και αυτός λέει δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες. Υπάρχουν 10 προτάσεις, Μαριγό, που κάνει το ΚΕΠΕ, το οποίο, ξαναλέω, αποτελεί μια δεξαμενή σκέψη για τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών. Κατώτατος μισθός. Δεν στα πω όλα, τουλάχιστον 2-3. Έχω δημοσιεύσει και στον ΑΕΦΕΜ από την εφημερίδα των συντακτών, που εκεί είδαμε το δημοσίευμα σε πρώτη φάση. Μιλάνε για κατάργηση του κατώτατου μισθού των 511 ευρώ για τους νέους για ένα έτος από την πρόσληψή τους. Τούτο λέει θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την επιχείρηση να τον ή την προσλάβει, αφού πρώτα κρίνει την καταλληλότητά του, βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Εδώ βέβαια να σου πω, πολύ πρόχειρα έτσι, γιατί δεν ξέρουμε αν ποτέ φτάσουμε σε αυτή την υλοποίηση. Εγώ μπορώ να σου πω όμως ότι σε πρώτη φάση, το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, είναι ότι ένα χρόνο, φαντάζομαι δεν το αφήσουν έτσι ελεύθερο, αλλά σου λέω ότι περνάει από το μυαλό του καθενός. Κάθε χρόνο θα προσλαμβάνεις δοκιμαστικά για έναν χρόνο από 2-3-5 άτομα. Και μετά δεν θα σου κάνουν. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι θα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η επιχείρηση κιόλας θα δει εάν ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εντός εισαγωγικών, θα το βάλω εγώ, έχει τα κατάλληλα προσόντα για να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση. Όταν τα έγραφε, και όσοι έχουν διαβάσει το 1984 καταλαβαίνουν τι λέω, όταν τα έγραφε αυτά, και δεν είναι προφήτης ο άνθρωπος, ο Orwell, έτσι, τα έγραφε πριν από δεκαετίες, αλλά κάτι ήξερε όταν μιλούσε για δεκαετία 80-90 κτλ. Γιατί αυτά τότε όλα τα σκέφτηκαν και τα δημιούργησαν και τα υλοποιούν σήμερα. Είναι αν δεν έχουν διαβάσει οι φίλοι μας το βιβλίο 1984, ας το διαβάσουν. Ναι. Λοιπόν, κίνητρα αποδοτικότητας. Λένε ενίσχυση της δράσης του σώματος επιθεώρησης με τη θέσπιση κινήτρων αποδοτικότητας. Επιδόματα. Αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με επίδομα απασχόλησης στα πρότυπα της επιταγής εργασίας με ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νέων και των εργαζομένων κοντά στη συνταξιοδότηση. Μιλούν για μια ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, ο οποίος οργανώθηκε στο πλαίσιο διαφορετικών οικονομικών συνθήκων και σε αυτό δεν ξέρω αν θα πρέπει να διαφωνήσουμε με την έννοια ότι όντως όταν εάν η ανεργία. Είναι, Αντώνη, εάν είναι προς τη θετική κατεύθυνση, έτσι, ναι, γιατί ναι, με αυτά που ακούμε. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι. Σίγουρα. Για θετική θα λέμε. Κάτι τέτοιο δεν θα γιατί ήταν κακό. Ο ΑΕΔ υπήρχε για 10-12% ανεργία στη χώρα και τώρα, έχει πάει 30%. Προφανώς χρειάζονται αλλαγές. Να τις κάνουν να χρειάζονται. Μιλάει εδώ στη συνέχεια για νέους αγρότες. Λέει παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων γης έναντι συμβολικού τιμήματος σε αυτούς που επιθυμούν να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα με ταυτόχρονη επανεξέταση των κριτηρίων κατηγοριοποίησης του επάγγελμα του αγρότη κτλ. Λουκέτα στην αγορά, διεύρυνση των επιμέρους λόγων που οδήγησαν στο κλείσιμο επιχειρήσεων κτλ. Όπως βλέπετε, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα. Διεύρυνση των επιμέρους λόγων που ναι, οδήγησαν. Έλα τώρα να καταλάβεις τι είναι, ναι. Που οδήγησαν. Στην κρίση, στην αγορά, δηλαδή τι να κάνουμε, να προτρέψουμε τις επιχειρήσεις να βάλουμε παραπάνω λουκέτα. Αυτό είναι αυτό που λες, των επιμέρους λόγων που οδήγησαν στο κλείσιμο επιχειρήσεων. Λες και δεν ξέρουμε γιατί κλείνουν οι επιχειρήσεις. Θέλει ιδιαίτερη μελέτη. Να σου πω, εάν προτείνουμε, αν ξεκινήσει αυτό, να ξεκινήσει με το ίδιο στυλ με αυτούς που κάνουν τις μελέτες, αυτοί να απασχολούνται για ένα χρόνο δωρεάν, θα το δεχτούμε. Είναι εξαιρετικά. Αυτοί που τα προτείνουν αυτά να απασχοληθούν για τον επόμενο χρόνο χωρίς αμοιβή. Είναι εξαιρετικά λυπηρό να βλέπεις νέα άτομα να έχουν αυτού του είδους τις ιδέες. Γιατί ναι, εντάξει, μπορεί ενδεχομένως να υπάρχουν στη συγκεκριμένη έρευνα, έκθεση κάποια θετικά στοιχεία, ελάχιστα, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μιλάμε, να προτρέπουμε, να παροτρύνουμε την κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις που θα οδηγούν στον ένα χρόνο εργασίας ανθρώπους πολύ νεαρής ηλικίας, χωρίς
την παραμικρή αμοιβή. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι προφανώς δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να έχουν στην οικογένειά τους ανθρώπους άνεργους ή δεν ξέρουν τι σημαίνει να είναι οι ίδιοι άνεργοι και να μην έχουν ένα μισθό για να καταφέρουν να ανταποκριθούν και να καταφέρουν πολύ απλά να ζήσουν. Προφανώς. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θα μπει καν στη διαδικασία να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Αρκετά είναι αυτά τα οποία έχει κάνει. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, είναι μεγάλες εκπλήξεις, Μαρίγο. Τώρα πριν σε αποδεσμεύσω, χθες είχες προσκεκλημένο στην εκπομπή σου live τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Μανώλη Χατζησημεωνίδη. Θα παρακολουθήσουμε εμείς και ένα σχετικό απόσπασμα που αναφέρεται στη συγκρότηση της ομάδας και στο πόσο ευχαριστημένος είναι ο κύριος Χατζησημεωνίδης από τους νυν αντιδημάρχους, οι οποίοι όπως επισημαίνει θα είναι οι ίδιοι, θα παραμείνουν και θα είναι εκ νέου υποψήφοι. Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ο Δήμαρχος βέβαια είπε ότι η ομάδα ήταν πετυχημένη αυτή των 7, γι' αυτό δεν τους άλλαξε και βέβαια λογικό είναι να ρωτάμε πώς περίπου θα κινηθεί αν εκλεγεί στη νέα πενταετία. Έχει προκληθεί μεγάλη αίσθηση από την αναφορά του, γιατί ξέρετε, Μαριγώ, και λίγο με ποδοσφαιρικές έννοιες να μιλήσουμε, πετυχημένη ομάδα, ομάδα που κερδίζει, λένε μερικές φορές δεν την αλλάζεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, έρχονται εκλογές. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Δήμαρχος, ότι να δούμε ποιοι θα εκλεγούν κιόλας. Mm-hmm. Και εγώ το λέω, γιατί κάποιοι από τους αντιδημάρχους ίσως διανύουν τους τελευταίους μήνες τους. Δεν θα εκλεγούν και ενδεχομένως δεν θα μπορούν να είναι αντιδήμαρχοι. Θα το δούμε αυτό, θα αποφασίσει η κοινωνία. Ό,τι και να είναι όμως, φαίνεται, το έχουμε ξαναγράψει εμείς, το έχουμε ξαναπεί, ότι αυτή την ομάδα την εμπιστεύεται ο κύριος Χατζησημεωνίδης, γι' αυτό και ανέλαβε και όλη τη συνέπεια και την κρίνια που ακούστηκε πριν από 3 χρόνια. 1,5 χρόνο μάλλον, δεν έκανε και αλλαγές. Άφησε να εννοηθεί ότι περίπου θα είναι αυτή η ομάδα στη νέα πενταετία. Φαντάζομαι ότι αυτό θα διευκρινιστεί, θα ξανασυζητηθεί, θα μιλήσουμε ξανά με τον Δήμαρχο, θα μιλήσουμε ξανά με τους υποψήφιους. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά είναι τα εσωτερικά του ζητήματα, τα εσωτερικά τους, τα οποία μπορεί να παίζουν έναν πρώτο ρόλο ή λόγο, αλλά νομίζω ότι την κοινωνία την απασχολεί κάτι άλλο. Θέλω να σου πω ότι ο Δήμαρχος χθες. Τώρα, ξανά χθες, θα έλεγα, δεσμεύτηκε για πνευματικό κέντρο στα επόμενα 5 χρόνια και κολυμβητήριο. Εγώ επιμένω να ζητώ δεσμεύσεις, γιατί αυτές έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Απλά, επειδή αυτή η ομάδα διοίκησε του κυρίου Χατζησημεωνίδη τα 3,5 αυτά χρόνια, θυμίζω, Μαριγώ, ότι ο κύριος Τσακλίδης, και όχι μόνο, είχε δεσμευθεί το 2010 ότι θα δούμε πνευματικό κέντρο και κολυμβητήριο. Σε συνεντεύξεις μας έδιναν τότε στο δίκτυο. Επειδή σαφέστατα από όλους τους υποψηφίους δεσμεύσεις θα υπάρξουν και εκ των πραγμάτων έτσι γίνεται πάντοτε και έτσι αναπτύσσουν και το όραμα που έχουν εάν αναλάβουν τη διακυβέρνηση ενός Δήμου ή αν θέλεις της περιφέρειας ή της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Όπως και να έχει, νομίζω όμως ότι αυτό που θα πρέπει να έχουν όλοι στο μυαλό τους είναι να είναι 100% σίγουροι ότι αυτά τα πράγματα τα οποία υπόσχονται μπορούν όντως να πραγματοποιηθούν. Είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν και δεν είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κοίταξε. Το αναφέρω προς όλους, όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ενδεχομένως και τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν. Είδαμε τι έγινε με την απομάκρυνση της σκεπής αμιάντου από το Πνευματικό Κέντρο. Όσοι πήγανε για να πάρουν το έργο δεν είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έτσι ενώ ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσει η διαδικασία, δεν έγινε τίποτα και πάμε πίσω. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όλοι αυτοί οι υποψήφοι που υπόσχονται θα πρέπει νομίζω να τα μετράνε. Τι λένε στον κόσμο. Τι προθεσμίες βάζουν. Ναι. Εγώ νομίζω ότι οι υποψήφοι και τα υποψήφια δημοτικά πια συμβούλια όντως πρέπει να το προσέχουν όλο αυτό που περιγράφεις. Θεωρώ και πάλι όμως υπεύθυνους σε εμάς για τις επιλογές και την αξιολόγηση πια των προσώπων. Γιατί άκουσα χθες για παράδειγμα τον κύριο Χατζησημεωνίδη να λέει στην συνέντευξή του, την οποία την έχουμε δημοσιευμένη και όλοι στον alfa.fm.gr, σε βίντεο εννοώ. Λοιπόν, να λέει ότι στις αναφορές που έκανε για τον κύριο Ζέρβα, ας πούμε, ότι δεν είναι δυνατόν υπάρχουν τέτοιοι ήρωες που δεν θέλουν να παίρνουν λεφτά τη σημερινή εποχή, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που δουλεύουν και δεν αμείβονται. Θέλω να σου πω όμως ότι ενώ ηρωνικά μιλούσε για τον κύριο Ζέρβα, για τη δέσμευση του Ζέρβα, ότι εμείς δεν θέλουμε αντιμισθίες κτλ., ταυτοχρόνως όμως ο Δήμαρχος επικροτούσε τη στάση της κυρίας Αλβανού,
της Ιωάννας Αλβανού ότι η ίδια δουλεύει χωρίς να αμείβεται και ότι προς τιμή της δεν έχει πληρωθεί ακόμη. Άρα λοιπόν, γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και το λέω με την έννοια ότι ηρωνευόταν το Ζέρβα, αλλά παράλληλα έλεγε ότι η Αλβανού ακόμα δεν έχει πληρωθεί τίποτα και δουλεύει χωρίς να πληρώνεται. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, την επόμενη Πέμπτη νέος υποψήφιος, θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχει μεγάλη σημασία όμως από τώρα, Μαριγώ, να δούμε με ποιον τρόπο κινούνται, τι προτείνουν, τι δηλώνουν. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους ακούσουμε. Τι υπόσχονται. Έχουν και μια τάση να βάζουν και πολύ έτσι μικρές, θα έλεγα. Περιόδους, μικρά χρονικά περιθώρια που θα τα υλοποιήσουν όλα αυτά και αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δεδομένο είναι ότι όλα αυτά θα τα θυμάται και θα τα περιμένει. Λοιπόν, θα θυμάται. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αν θα πάμε να δούμε εμείς ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Δημαρχού, του κ. Χατζησημεωνίδη. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης Περιφερειακού Συμβούλου της Πλειοψηφίας για μεταφορά παράνομων μεταναστών, την οποία μας μετέδωσε στην αρχή του δελτίου, θα διακόψουμε και θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες αυτές στους τηλεθεατές, γιατί θα πρέπει να σου πω ότι έχουν πάρει φωτιά και τα τηλέφωνα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση και εγώ το αντιλαμβάνομαι. Όλοι ζητούν να μάθουν το όνομα και τα υπόλοιπα. Εγώ επαναλαμβάνω όμως ότι όλα αυτά που είπαμε και νωρίτερα, έχει συλληφθεί Περιφερειακός Σύμβουλος, προβεβλημένος τέλεχος, με θεσμική θέση έμιστη τα προηγούμενα δύο χρόνια. Έχει συλληφθεί λοιπόν για τη μεταφορά σε πρώτη φάση, αυτές είναι οι πληροφορίες, Μαριγώ, που μεταδίδουμε. Εντοπίστηκαν παράνομοι αλλοδαποί στο όχημά του, το οποίο κατασχέθηκε. Έχουν συλληφθεί όλοι οι επιβαίνοντες και ο οδηγός που φέρεται να είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι μετέφεραν τριφύλλοι, ότι ενδεχομένως είχαν γίνει κάποιες εργασίες και μετέφεραν. Επειδή όμως ο νόμος, τον οποίο πολύ γρήγορα ξεκίνησα να μελετώ από την ώρα που πληροφορηθήκαμε το γεγονός, μιλάει για κακούργημα, έχει μετατραπεί το πλημέλημα σε κακούργημα, αναφέρεται όμως ακόμα και στην διευκόλυνση. Δηλαδή, εγώ έθεσα ένα ερώτημα, αν με ένα όχημα που κινείσαι στο δρόμο, εντοπίσεις ένα γεροντάκο και τον πάρεις μέσα και σε σταματήσουν σε έλεγχο και εντοπίσουν ότι αυτός είναι ένας παράνομος λαθρομετανάστης. Ακόμη και αυτό διώκεται. Ακόμη και αυτό διώκεται, αλλά γι' αυτό αναφέρει ο νόμος την διευκόλυνση. Εκεί προφανώς είναι ελαφρύτερες οι ποινές. Mm-hmm. Το βάζουν και αυτό γιατί ενδεχομένως μπορεί, όχι στην περίπτωση αυτή, δεν μιλάω για αυτήν, έτσι, λέω ότι ο νόμος μιλάει ακόμα και για διευκόλυνση. Γι' αυτό είπα όμως ότι από την προανάκριση, γιατί είναι αυτόφορη η διαδικασία, γι' αυτό κιόλας είναι κρατούνται τη στιγμή αυτή για να οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν, είναι αυτόφορη διαδικασία, κακουργηματική πράξη, θα ακολουθηθεί όλη η διαδικασία. Μαθαίνω ότι γίνονται πολλά τηλεφωνήματα στο σημείο κράτησης, στην Μεσοποταμία, εδώ και 45 λεπτά που δημοσιεύσαμε την είδηση και νομίζω είναι λογικό γιατί πρόκειται για έναν αιρετό της περιφερειακής διοίκησης. Μάλιστα, λοιπόν, μένει να δούμε κιόλας και να ξεκαθαρίσει, να καταλάβουμε όλοι μας και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Είπαμε αν προκύψει οτιδήποτε άλλο διαφορετικά και στον alfa.fm.gr. Πάμε να παρακολουθήσουμε, όπως είπαμε, απόσπασμα της χτεσινής προεκλογικής συνέντευξης του Δήμαρχου Καστοριάς, του κ. Μανώλη Χατζησημεωνίδη. Επειδή αναφερθήκατε αναλυτικά στους αντιδημάρχους και θέλω να ξέρω, φαντάζομαι ότι ετοιμάζετε το ψηφοδέλτιό σας. Οι αντιδήμαρχοι θα είναι μαζί σας στο ψηφοδέλτιο? Όλοι. Αυτή η ομάδα την οποία κρατήσατε για τα 3,5 χρόνια. Θα είναι ο βασικός χρωμός για την πενταετία. Κοιτάξτε τώρα, θέλετε να κάνετε λίγο έτσι να πάτε. Δεν παρεξηγήσετε, σας το ρωτάω με την έννοια. Θεωρείτε πετυχημένη την δράση? Βεβαίως την θεωρώ πετυχημένη. Αν είναι πετυχημένη η πορεία, αναρωτιέμαι αν την πετυχημένη ομάδα δεν την αλλάζει. Μια ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Αυτό λέω. Όχι, δεν είμαστε αυτές τις λογικές. Θα γίνουν εκλογές. Το ψηφοδέλτιο. Καλά, μπορεί να μην εκλεγούν και κάποιοι. Το ψηφοδέλτιο ήδη προσέρχονται άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν, γιατί ίσως ζήλεψαν τη δόξα τη δική μας, δεν ξέρω πώς. Και έρχονται. Θα έρχονται, έρχονται. Έρχονται. Και πολλά νέα παιδιά, και αυτό είναι το ευχάριστο. Και εμένα με ικανοποιεί ότι έρχονται παιδιά. Έρχονται ή τους ψάχνετε? Έρχονται. 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 Μάλιστα. Λοιπόν, και θέλουν να μπουν με δική τους πρωτοβουλία. Ναι. Έτσι. Και θέλουν να μπουν γιατί θέλω να προσφέρω και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Άρα υπάρχει και είμαι ικανοποιημένος από το ρυθμό ότι ο μέσος όρος της ηλικίας θα κατεβεί κάτω από 40 χρόνια. Θα κατέβει ο μέσος όρος. Ναι. Μάλιστα. Γιατί έρχονται παιδιά καλά.
με όρεξη, με διάθεση για προσφορά, με νέες ιδέες, με φρέσκα μυαλά. Όχι με τον πολιτικό ξύλινο λόγο. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Το ξέρετε, εγώ είμαι άνθρωπος της καθημερινότητας. Ναι. Δεν είμαι πολιτικός με την έννοια του βουλευτή, του υπουργού, ξέρεις, άλλες μορφές εξουσίας αυτές. Εμείς δεν θεωρούμε... Κάποιοι που τις περάσανε, λέτε, εμείς δεν και τώρα τους άνοιξε η όρεξη για τον Δήμο, ίσως. Αυτό δεν είναι, εσείς το λέτε, εγώ δεν το είπα. Επειδή αναφερθήκατε για ξύνες γλώσσες και τα λοιπά. Θα σας ρωτήσω, έρχονται σε υποψήφιοι. Αυτό το είπα αντικειμενικά, δεν αναφερόμουν σε κανένα. Σε κάποιον, εντάξει. Είπα το τι επικρατεί, ποια άποψη επικρατεί. Ναι, πολιτική, λέτε, ναι. Το πολιτικό σύστημα. Έτσι. Αυτά μου τα λέτε, αυτό το πολιτικό, ερώτημα για την ανέωση. Η τοπική αυτοδιοίκηση ναι. δεν είναι πολιτικό σύστημα. Αυτό ήθελα να βεβαίως κάνω. Βεβαίως δεν είναι. Έτσι. Εντάξει, είναι και αυτή θύμα του πολιτικού συστήματος. Γιατί εντάξει. την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να την προσέξουμε, κύριε Παναγιώτη. Νομίζω πρέπει, με μαεστρία μπορεί να ξεπεράσει να δώσουμε εκείνα. Γιατί είναι το κύτταρο της δημοκρατίας. Είναι από κάτω προς τα πάνω. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αυτή που είναι κοντά στον πολίτη και αυτή που προσπαθεί με τις δράσεις της, με τις ενέργειές της να κρατήσει την κοινωνική συνοχή, να φροντίσει τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους, ωραία, να αναδείξει τον πολιτισμό της. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Εμπόριο αρδευτικών συστημάτων και γεωργικών μηχανημάτων Εσέρβας Αναστάσιος. Στο 10ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Αμιντέου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-085-820. Σε εμάς τα βρείτε συσκευασμένα σε μπαλέτες καυσόξυλα στις καλύτερες τιμές. Και όλα άμεσα στον χώρο σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2467-085-820. Υπεραστικό κτέλ νομού Καστοριάς. Ποιότητα στις μετακινήσεις και ασφάλεια. Με σύγχρονα λεωφορεία φιλικά προς τον επιβάτη. Κτέλ νομού Καστοριάς. Ασφάλεια οδική. Κτέλ νομού Καστοριάς. Διοργάνωση εκδρομών και άλλες πολλαπλές υπηρεσίες με μεγάλη εμπειρία και με ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Με καινούργια λεωφορεία, με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Συνεχής δρομολόγια, μεταφορά δεμάτων, φακέλων, αλληλογραφία. Με ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα. Παράδοση αυθημερών από Καστοριά προς όλη την Ελλάδα. Παραλαβή φακέλων και δεμάτων και από τον χώρο σας μόνο με ένα τηλεφώνημα 2467-083-609. Έκδοση εισιτηρίων και επικοινωνία στο 2467-083-455. Κτέλ νομού Καστοριάς. Πάντα με την μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Για αξιόπιστη, οικονομική και αποδοτική θέρμανση του χώρου σας, AlphaTherm. Εδώ και 4 δεκαετίες, η AlphaTherm συνδυάζει νέες τάσεις και υλικά για την κατασκευή ποιοτικών συσκευών θέρμανσης αναλύωτων στο πέρασμα του χρόνου. Οι θερμάστρες ξύλου και πετρελαίου της AlphaTherm εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και απόδοση, συνδυάζοντας ταυτόχρονα πρωτοποριακές σχεδιαστικές λύσεις. Ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις διακόσμησης, εξασφαλίζοντας άριστη λειτουργία και σύγχρονο design. AlphaTherm, αδελφή Χατζηβασιλείου. Ένα προϊόν είναι κάτι που φτιάχνεται σε ένα εργοστάσιο. Ένα επώνυμο προϊόν είναι κάτι που αγοράζεται με το όνομά του. Ένα προϊόν αντιγράφεται. Ένα επώνυμο προϊόν είναι μοναδικό. Ένα προϊόν μπορεί να ξεπεραστεί. Ένα επιτυχημένο επώνυμο προϊόν, όχι. Greek Fair. Η Γούνα διάλεξε το όνομά της. Greek Fair, τα καλύτερα γουναρικά στον κόσμο, αποκτούν ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα. Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γούνας ξεκινά την διαδικασία Brand Name στον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας, που είναι το μοναδικό παραγωγικό κέντρο του δυτικού κόσμου. Greek Fair, η Γούνα διάλεξε το όνομά της. Στο διαδίκτυο greekfair.gr.
Ευζήν σημαίνει καλή ζωή. Σημαίνει βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητας σε όλους τους τομείς. Το κατάστημα Ευζήν στην Καστοριά, στην οδό Γράμμου 20, δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και τώρα στην ατομική προστασία του επαγγελματία και κάθε εργαζόμενου. Υπηρεσίες, συμβουλές και προϊόντα για αποκατάσταση, αποθεραπεία του ασθενού στο σπίτι. Αναλώσιμα για περιποίηση και ακράτεια, καθώς και προϊόντα οξυγονοθεραπείας. Αλλά και αναλώσιμα ιατρείου, πλήρης εξοπλισμός επαγγελματιών στο χώρο της υγείας με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και παράδοση στον χώρο σας. Προϊόντα που αφορούν τον επαγγελματία, αγρότη, ξυλοκόπο, οικοδόμο και κάθε επαγγελματία για προστασία και καλή υγεία στον χώρο εργασίας. Γάντια παντός τύπου για θερμότητα, ψύχος, χημικά, μάσκες όλων των τύπων και όλων των χρήσεων, υποδήματα και ένδυση, φόρμες εργασίας, προστασία ακοής οφθαλμών. Για να ζείτε και να εργάζεστε σε καλές συνθήκες, προτιμήστε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας παρέχει το κατάστημα Ευζήν. Τηλέφωνο επικοινωνίας και φαξ 24670 83 374. Διεύθυνση Γράμμου 20, Καστοριά. Επιστημονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Ιωάννης. 27 έως 30 Μαρτίου 2014. Η Διεθνής Έκθεση της Ελληνικής Γουνοποιίας. Στην Αθήνα, στο Σταυροδρόμι των Διεθνών Αγορών. Η έκθεση των Καστοριανών και σχετιστινών γουνοποιών στο μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της Ελλάδος, Metropolitan Expo, με 50.000 τετραγωνικά μέτρα. Με ειδικές τιμές για τις νέες και μικρές επιχειρήσεις. Με πολλές διευκολύνσεις για τους εκθέτες και τους διεθνείς επισκέπτες. Μία μοναδική ευκαιρία προβολής της επιχείρησής σας σε ένα περιβάλλον αντάξιο του επίπεδου των παραγόμενων προϊόντων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών στο τηλέφωνο 24670 83 380. 27 έως 30 Μαρτίου 2014. Η Διεθνής Έκθεση της Ελληνικής Γουνοποιίας. Κτέλ Νομού Καστοριάς. Κάστορας Τουρς μονοπρόσωπη, τουριστικό γραφείο. Ποιότητα στις μετακινήσεις και ασφάλεια. Με σύγχρονα λεωφορεία φιλικά προς τον επιβάτη. Κτέλ Νομού Καστοριάς. Διοργάνωση εκδρομών και άλλες πολλαπλές υπηρεσίες με μεγάλη εμπειρία και με ασφάλεια του επιβατικού κοινού, με καινούργια λεωφορεία, με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Εκδρομές μαθητικές, εκδρομές συλλόγων στις καλύτερες τιμές και με την μεγαλύτερη ασφάλεια. Κτέλ Νομού Καστοριάς. Έκδοση εισιτηρίων και επικοινωνία στο 24670 83 455. Κάστορας Tours και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670 82 657 και fax 24670 82 357. Κτέλ Νομού Καστοριάς. Πάντα με την μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Continental, Bridgestone, Michelin, Nokia, Gislavet, Goodyear, Dunlop. Όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστές ελαστικών επιθυμούν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και εμείς είμαστε εδώ με ταχεία εξυπηρέτηση, προσωπικό, μεθοδικότητα και οργάνωση. Ελαστικά, ζάντες, κινητό συνεργείο, Λιαχόπουλος Χρήστος. Η πολυετής μας εμπειρία στον χώρο, σε συνδυασμό με τις καλύτερες ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε, είναι το αποτέλεσμα της επιλογής των πελατών μας που εδώ και χρόνια μας εμπιστεύονται. Ελαστικά, ζάντες, κινητό συνεργείο, Λιακόπουλος Χρήστος. Στην Καστοριά, Αθανασίου Διάκου 60, τηλέφωνο 24670 83 283. Μανιάκι, Εγνατίας 1, τηλέφωνο 24670 81 600. Όλα τα χειμερινά ελαστικά σε μεγάλες προσφορές, σε πολύ χαμηλές τιμές και όλα ετοιμοπαράδοτα. Λιακόπουλος Χρήστος. Γιατί το πιο σημαντικό τμήμα του αυτοκινήτου σας δεν είναι η μηχανή, αλλά η ασφάλειά σας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών, με πολλαπλά κέρδη για εσάς.
με συνεχείς και μεγάλες προσφορές. Και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός.